Σα καλωσορίζουμε σήμερα στην πρώτη μέρα του 50 ο Φεστιβάλ Κνέο Δηγητή, στο χώρο τη Διεθνούπολη. Στην εκδήλωση με τίτλο Κοιτώντα τη βαναυσότητα στα μάτια, οι πολεμικέ συγκρούσει στην πρώτη γραμμή. Σε συνθήκε μεγάλη όξυνση των υπεραλιστικών ανταγωνισμών μπροστά στο ενδεχόμενο γενίκευση του πολέμου, επιλέξαμε με τη συγκεκριμένη εκδήλωση να αναδείξουμε μια ιδιαίτερη πλευρά του πολέμου. Αυτή τη πολεμική προπαγάνδα. Θα μιλήσουν η Γιώργος Αλταχήρ, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Ριζοσπάστη. <σομίως> Νίκος Γαρδίκης, στέλεχος του Κουκουέ, ναύτη στο αντιτορπιλικό θεμιστοκλή στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. <σομίως> Ενώ στη συνέχεια θα υπάρξουν παρεμβάσεις από τους πολεμικούς ανταποκριτές. Δημήτρης Μιχαλάκης, φωτορεπόρτερ, Άρης Μεσίνης, φωτογράφος και πολιμικός ανταποκριτής. Και τέλος, Γιώργος Μουτάφης, φωτορεπόρτερ και δημιουργός του ντοκιμαντέρ The Other Half. Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Η υπεριαλιστική σύγκρουση μεταξύ του Ευρωατλαντικού Μπλοκ και της Ρωσίας, που έχει και αυτή τους, δικού, τους δικούς της συμμάχους, διανύει τον τρίτο χρόνο της, ενώ συμπληρώνεται σχεδόν ένας χρόνος καθημερινού μακελιού από το Ισραήλ, εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την πολύμορφη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ ΝΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, στρατιώτες και άμαχοι, γυναίκες και παιδιά, Ακόμα περισσότεροι έχουν τραυματιστεί, πολλοί από αυτού με ακροτηριασμού και άλλα τραύματα που θα κουβαλάνε για μια ολόκληρη ζωή. Εκατομμύρια είναι οι εκτοπισμένοι και οι πρόσφυγε, ενώ ιδιαίτερα ο παλαισθηνιακό λαό βρίσκεται αντιμέτωπο ακόμα και με σχέδια πλήρου εκτοπισμού από τα κατεχόμενα εδάφη. Τεράστιε είναι οι υλικέ καταστροφέ, ισοπεδωμένε πόλει και χωριά, βομβαρδισμένα σπίτια, σχολεία, πανεπιστήμια και νοσοκομεία και στις δύο μεγάλες συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ακούμε και διαβάζουμε για διαπραγματεύσεις, για διαβουλεύσεις, για το ενδεχόμενο κάποια εκεχηρίας που συνεχώς αναβάλλεται. Ωστόσο, αυτό που γίνεται κάθε μέρα πιο καθαρό, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε και αν σε κάποια φάση υπάρξει ένας προσωρινό και αμβέβαιος συμβασμός, είναι ότι το κουβάρι των αντιθέσεων μεγαλώνει. Η φωτιά του πολέμου απειλεί να φουντώσει ακόμα περισσότερο, να συνδεθεί και με άλλα μέτωπα, να καταπιεί και άλλε χώρε και λαού στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σχεδόν καθημερινά προστίθενται νέε εξελίξει κλιμάκωσης, τι οποίε επισημαίνουν το κόμμα μας, η εφημερίδα και το πόρταλ, αναδεικνύοντα την ανάγκη να δυναμώσει πάλι ενάντια στον υπεριστικό πόλεμο, ενάντια στι κυβερνήσει και τα κόμματα του κεφαλαίου που ρίχνουν το λαό και τη χώρα μα μέσα σε αυτό το καμίνι. Στο μέτωπο τη Ουκρανία, οι περιβόητες κόκκινες γραμμές, όπως τις λένε, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών τους, σε ό,τι αφορά τη στήριξη του Κιέβου και στη συμμετοχή στον πόλεμο, κόκκινες γραμμές που δήθεν θα απέτρεπαν μια άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, βλέπουμε να σβήνουν η μία μετά την άλλη. Το είδαμε με την αποστολή νατοϊκών αρμάτων μάχης, με την αποστολή πυράβλων μεγάλου βεληνικούς, μαχητικών αεροσκαφών F-16 και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Αντίστοιχα, αυτές τις μέρες, στο επίκεντρο των σχεδίων που επεξεργάζονται η ΕΠΑ, η Βρετανία και άλλοι συμμαχοί του, είναι το να δώσουν πράσινο φως για χτυπήματα με δυτικού πυράβλους μεγάλου βεληνικού, βαθιά μέσα στη Ρωσία, με το Ρώσο πρόεδρο από την άλλη να προειδοποιεί την ίδια ώρα ότι αν επιτραπούν τέτοια χτυπήματα, αυτό όπω λέει θα άλλαζε την ίδια τη φύση του πολέμου και θα σήμαινε ότι οι χώρε του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο κατά τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, οι απειλέ για χρήση πυρηνικών όπλων βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Μάχε και βομβαρδισμοί διεξάγονται δίπλα από πυρηνικού σταθμού όπω τη Ζαπορίζια και το Κούρσκ. Ταυτόχρονα με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει τεράστιε στρατιωτικέ δυνάμει και εξοπλισμού στην Ανατολική Ευρώπη ενώ ΝΑΤΟ και Ρωσία. Διεξάχουν τι μεγαλύτερε στρατιωτικέ ασκήσει των τελευταίων δεκαετιών, όπω η Νατοϊκή άσκηση Steadfast Defender και η ρωσική άσκηση Ocean 2024, σε τμήμα τη οποία συμμετείχε και η Κίνα. Επικίνδυνε εξελίξει που μπορούν να οδηγήσουν σε γεννήκευση του πολέμου στην Ουκρανία απλώνονται σε μια σειρά χώρε τη περιοχή. Μολδαβία και Γεωργία ήδη χαρακτηρίζονται ω Ουκρανία 2 και Ουκρανία 3, με την έννοια ότι είναι χώρε τι οποίε μπορεί να ανάψει το φοιτήλ ενό δεύτερου μετόπου καθώ δυναμώνει η ενδοαστική διαπάλη στο εσωτερικό του με άμεση παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των ΗΠΑ και τη Ρωσία. Κομμάτια πυράβλων και ντρόουν από τη Ρωσία και την Ουκρανία πέφτουν σε νατοικές χώρε τη περιοχή, όπω η Ρουμανία, η Λετωνία, η Πολωνία, ενώ συζητείται τώρα η κατάρριψη ρωσικών πυράβλων και ντρόουν από νατοικές χώρε, εξέλιξη που θα αποτελέσει μία ακόμα κλιμάκωση στη σύγκρουση. Στη Μαύρη Θάλασσα πυκνώνουν συνεχώ τα επεισόδια ανάμεσα σε νατοικά και ρωσικά αεροσκάφη, καθώς οι ανατοικέ πτήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των Ουκρανικών δυνάμεων, καράβια γίνονται στόχοι επιθέσεων, ενώ θαλάσσιες νάρκες ταξιδεύουν ανεξέλεκτες και φτάνουν ακόμα μέχρι και τα παράλια της Τουρκίας. Παράλληλα, σε άμεση σύνδεση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία και την όξη του ανταγωνισμού ανάμεσα στο Ευρωατλαντικό Μπλοκ και τη Ρωσία με την Κίνα, φουντώνει αντιπαράθεση και σε μια σειρά άλλα κρίσιμα μέτωπα. Στα Βαλκάνια, με μεταξύ άλλων τα προτεκτοράτα του Κωσόβου και της Βοσνίας Εσεγοβίνης, στον Κάφκασο, όπου μεταξύ άλλων καταγράφεται η στροφή της κυβέρνησης της Αρμενίας από τη Ρωσία και το στρατιωτικό της σύμφωνο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, όχι χωρίς αντιδράσεις, καθώς και στην Κεντρική Ασία. Την ίδια ώρα, στις φλόγες κινδυνεύει να τη η Μέση Ανατολή, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, Παράλληλα με το μακελιό στη Λωρίδα τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, το Ισραήλ απειλεί ολοένα και πιο έντονα με ολοκληρωτικό πόλεμο το Λίβανο, όπου ήδη είναι οι εκατοντάδε οι νεκροί από τι Ισραηλινέ επιδρομέ και τι συγκρούσει με τη Λιβανέζικη Χεσμολάχ. Στην κόψη του Ξεραφιού είναι η αντιπαράθεση και με το Ιράν, ιδιαίτερα μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό του Ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό. Τα αντίπεινα με τα οποία απάντησε η Τεχεράνη, στην αναχέτηση των οποίων συμμετείχαν άμεσα στρατιωτικέ δυνάμει των ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και άλλων, αλλά και μετά τη δολοφονία του ηγέτη τη Χαμά μέσα στην Τεχεράνη από το Ισραήλ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνουν αεροπλανοφόρα και τεράστιε στρατιωτικέ δυνάμει στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, ενώ μαζί με του συμμάχου του εξαπολύουν αεροπορικέ επιδρομέ στην Ιεμένη, οι Εμενίτε Χούθη χτυπούν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που σχετίζονται με το Ισραήλ και του συμμάχου του, ενώ συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στη Συρία. Στην Ουκρανία, λοιπόν, στη Μέση Ανατολή και σε άλλα μέτωπα στον υπόλοιπο κόσμο, οι λαοί βιώνουν όλη αυτή τη βαναυσότητα του πολέμου, έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μεγάλη πολεμική κλιμάκωση. Οι καπιταλιστέ, ωστόσο, από την πλευρά του, σε όλα τα παραπάνω, βλέπουν έναν αδυσόπιτο αγώνα για τη διασφάλιση των κερδών του, για τη διασφάλιση γεωπολιτικών πατημάτων και για το αδυνάτισμα των ανταγωνιστών των του σε μια εποχή μεγάλη όξυση των υπερηστικών αντιθέσεων. Οι πολεμικέ συγκρούσει για τι οποίε συζητάμε συνδέονται άρρηκτα με την εντυνόμενη αναμέτρηση για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνέ υπεραλιστικό σύστημα ανάμεσα στι ΗΠΑ και την Κίνα την εντυνόμενη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ευρωατλαντικό άξονα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον υποδιαμόρφωση ευρασιατικό άξονα υπό την ηγεσία της, Ρωσίας, της Κίνας και της Ρωσίας. Πίσω από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, πίσω από κάθε πολεμική σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη και πίσω και από τα προσχήματα με τα οποία αυτές οι συγκρούσεις καμουφλάρονται, Πίσω από την αντιπαράθεση που οξύνεται και σε μια σειρά άλλα μέτωπα σε όλο τον κόσμο, όπω στην Ταϊβάν, την Νότια Κινέζικη Θάλασσα, ευρύτερα στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, στην Αφρική και τη ζώνη του Σαχέλ και αλλού, βρίσκονται οι διαπάλληλοι για την πρόσβαση και τον έλεγχο πηγών και δρόμων ενέργεια, νευραλγικών εμπορικών δρόμων, για την προώθηση ή την παρεμπόδιση μεγάλων ανταγωνιστικών επενδυτικών σχεδίων. Ταυτόχρονα, ο ίδιο ο υπερελιστικό πόλεμο αποτελεί διέξοδο για τα λιμνάζοντα, όπω τα λένε κεφάλαια, δηλαδή για τα υπερσωσορευμένα κεφάλαια που δεν μπορούν να διασφαλίσουν πλέον ικανοποιητική κερδοφορία. Η περιβόητη πράσινη μετάβαση, που στόχο έχει να δημιουργήσει νέε ευκαιρίε για μεγάλε καπιταλιστικέ επενδύσει, δεν δείχνει αρκετή να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα τη υπερσωσόρευση κεφαλαίων. Ωστόσο, διέξοδο έρχεται να δώσει στου καπιταλιστέ ο υπεραλιστικό πόλεμο. Το μακελιό των λαών, η κρεατομηχανή του πολέμου που αλέθει ανθρώπινε ζωέ, Λειτουργεί ευεργετικά για τα κέρδη των καπιταλιστών, οι οποίοι θέλουν με ένα σμπάρο να πετύχουν δύο τριγώνια. Αφενό με την τεράστια αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, επενδύονται οι κεφάλαια στην πολεμική βιομηχανία και σε κλάδου που συνδέονται άμεσα με αυτήν, αποφέροντα τρελά κέρδη στου καπιταλιστικού ομίλου. Αφετέρου, οι τεράστιε καταστροφέ πόλεων και υποδομών από τι πολεμικέ συγκρούσει ανοίγουν τι business και στο πεδίο τη ανοικοδόμηση. Προ όφελο και πάλι των μεγάλων ομήλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Ινστιτούτο Σύπρη, οι στρατιωτικές δαπάνες έκαναν νέο παγκόσμιο ρεκόρ το 2023, φτάνοντας στα 2,44 τρισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 2,24 τρισεκατομμυρίων το 2022, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,8%. Η δε μεταπολεμική ανοικοδόμηση στη Λωρίδα τη Γάζα, όπου η καταστροφή συνεχίζεται, Σύμφωνα με εκτίμηση τελέχου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ, θα μπορούσε να κοστίσει έω και 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι απαιτούνται 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσει για την ανασυγκρότηση τη ουκρανική οικονομία τα επόμενα 10 χρόνια. Να σημειωθεί, βέβαια, εδώ πέρα ότι όταν μιλάμε για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών ω πεδίο για κερδοφόρε επενδύσει υπερσωσωρευμένων κεφαλαίων, αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουν δαπάνε για όπλα που θα μένουν στι αποθήκε καθώς τότε δεν θα υπήρχε καταστροφή κεφαλαίου και το πεδίο αυτό θα στέρευε για τους καπιταλιστές. Σημαίνει ταυτόχρονα και την ανάγκη του κεφαλαίου για μεγάλη χρησιμοποίηση αυτών των όπλων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους λαούς, Όπω αυτό που βλέπουμε να γίνεται στην Ουκρανία με την καταστροφή χιλιάδων τεθωρακισμένων οχημάτων, όλμων, πυράβλων, αεροπλάνων κ.ο.κ. Μόλι την περασμένη εβδομάδα είχαμε άλλη μια εξέλιξη ω προ τη στροφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την πολεμική οικονομία, με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Draghi για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είχε ως κεντρικό ζήτημα την αύξηση των επενδύσεων στην πολεμική βιομηχανία, καλώντας σε τεράστιες πρόσθετες επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να καλύψει, όπως λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το χαμένο έδαφος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τους στόχους αυτούς του κεφαλαίου θα τους πληρώσουν διπλά οι λαοί της Ευρώπης και με τις θυσίε για την πολύμορφη κρατική στήριξη και την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων της πολεμικής βιομηχανίας, αλλά και με τη μεγάλη αύξηση των κινδύνων για μια γενικευμένη υπερελιστική σύγκρουση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την ουσιαστική στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, όλων των βασικών αστικών κομμάτων, άλλωστε σε αυτά τα ζητήματα η περιβόητη εθνική συνένεση και η συνέχεια του κράτους είναι πιο εμφανής από οπουδήποτε αλλού, Βαθαίνει συνεχώ την εμπλοκή τη χώρα σε όλα τα πολεμικά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή. Στι συμπεριστικέ επεμβάσει και τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΟΠΑ, του πολεμικού σχεδιασμού των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδιώκει να αναλάβει ρόλο σημεοφόρου για αυτού του σχεδιασμού στην περιοχή, για να υπηρετήσει τα συμφέροντα τη αστική τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο, όλη η χώρα μετατρέπεται σε ένα πολεμικό ορμητήριο, ευρωατλαντικό, βάσει και υποδομέ όπω αυτέ τη Σούδα και τη Αλεξανδρούπολη επεκτείνονται και παίζουν κομβικό ρόλο στην προώθηση στρατευμάτων και στρατιωτικών εξοπλισμών στι πολεμικέ ζώνε. Οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει συμμετέχουν σε ασκήσει πρόβε πολέμου. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα ήταν η συνεκπαίδευση που πραγματοποίησε η ελληνική πολεμική αεροπορία με την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ τον περασμένο Μάη στην Κρήτη. Βασικό σενάριο τη οποία εφαρμόστηκε από το Ισραήλ στη μεγάλη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον τη Ιεμένη τον Ιούλη. Αντίστοιχα, το επιχειρησιακό στρατηγείο τη ναυτική επιχείρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευ... Ερυθρά Θάλασσα, που έχει την ονομασία Ασπίδε, βρίσκεται στη Λάρισα, η Ελλάδα συμμετέχει με φρεγάτα στην επιχείρηση, όπω και στη δύναμη Ονιφίλ στα νυχτά του Λιβάνου για την επιτήρηση του εμπάργου κατά τη Χεσβολάχ. Ενώ επίση έχει στείλει μία πυροβολαρχία πυράβλων Patriot με το προσωπικό τη στη Σαουδική Αραβία, με πληροφορίε μάλιστα να αναφέρουν ότι εν λόγω δύναμη ενεπλάκη τον Απρίλη στην αντιμετώπιση των αντιπίνων του Ιράν για την Ισραηλινή επίθεση στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό. Όλη αυτή η πολεμική προπαρασκευή και η υπεριστική εμπλοκή τη χώρα μα και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν και την ανάλογη προπαγάνδα, την ανάλογη προσπάθεια χειραγώγηση του λαού, με στόχο την εξασφάλιση συνένεση στου στόχου του κεφαλαίου, που παρουσιάζονται ω δίθεν εθνικοί στόχοι, την εξασφάλιση ανοχή στι θυσίε που απαιτεί η πολεμική οικονομία, αλλά και την προετοιμασία για ακόμα μεγαλύτερε θυσίε που θα απαιτήσει η ενδεχόμενη γενίκευση και κλιμάκωση του πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο, μαζί με τους βομβαρδισμούς και τις επιδρομές, διεξάγεται και ένας άλλος παράλληλος πόλεμος στο πεδίο της προπαγάνδας, των κατασκευασμένων ειδήσεων, του ελέγχου των πληροφοριών. Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς ότι αυτή η προσπάθεια χειραγώγησης δεν είναι εντελώς καινούρια, την έχουμε δει πολλές φορές και στο παρελθόν. Χαρακτηριστική ήταν, για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, η υπερεριστική επέμβαση των ΗΠΑ της Βρετανίας και συμμάχων τους στο Ιράκ το 2003. Και τα ψέματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθεί αυτή η επέμβαση περί δίθεν όπλων μαζική καταστροφή που διέθετε το Ιράκ, με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Κόνλιν Πάουελ, να παρουσιάζει στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ ΕΕ, μέχρι και δορυφορικέ φωτογραφίε με δίθεν στοιχεία κτλ. τα οποία βέβαια αποδείχτηκαν μια τεράστια απάτη. Σήμερα, ωστόσο, ο πόλεμο τη προπαγάνδα διεξάγεται πολύ πιο οργανωμένα, με πολυδέδαλα επικοινωνιακά επιτελεία που διαπλέκονται με κράτη και ισχυρά μονοπόλια. Με αξιοποίηση τόσο των παραδοσιακών ας πούμε, μέσω μαζική ενημέρωση, όπου τη γραμμή δίνουν μεγάλοι όμιλη με παγκόσμια εμβέλεια, αλλά και μέσα από ολόκληρε στρατιέ που παρεμβαίνουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο πλαίσιο τη λεγόμενη δημόσια διπλωματία, όπω την ονομάζουν. Κοινή συνισταμένη αυτή τη προπαγάνδα στι δύο μεγάλε συγκρούσει που βρίσκονται σε εξέλιξη, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, είναι η προσπάθεια συσκότηση του πραγματικού του χαρακτήρα η προσπάθεια δικαιολόγηση τη τάση του Ευρωατλαντικού μπλοκ και τη εμπλοκή στον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, τα επικοινωνιακά επιτελεία παρουσιάζουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, σαν να ξεκίνησε με την απαράδεκτη ρωσική εισβολή το 2022, διαγράφοντα δηλαδή τι αναμφισβήτητε αιτίε που βρίσκονται στο γεγονό τη παλινόρθωση του καπιταλισμού, τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση. Όπω και στο ρόλο των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο αιματοκύλισμα του Ουκρανικού λαού, στην ανατροπή τη Ουκρανική κυβέρνηση το 2014 και στη συσσόρευση όλη τη καύση μισήλη τα χρόνια που ακολούθησαν ω το 2022 αλλά και στη συνέχεια. Αντίστοιχα, ο πόλεμο στη Λωρίδα τη Γάζα παρουσιάζεται σαν να ξεκίνησε με τι επιθέσει τη Χαμά στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023. Διαγράφοντα και εδώ τι δεκαετίε κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ τα όσα βιώνουν οι Παλαιστίνοι από το Ισραηλινό κράτο Απαρχάιντ όλα αυτά τα χρόνια. Ξεχωριστή θέση στην παλαιστική προπαγάνδα καταλαμβάνουν τα fake news, οι κατασκευασμένε ειδήσει που επιστρατεύθηκαν πολύ εκτεταμένα και στον πόλεμο στη Λεωρίδα τη Γάζα, σε μια προσπάθεια να συκοφαντήσουν τον Παλαιστινιακό λαό και το δικαίωμά του να αντιστέκεται στην κατοχή, να ξεπλύνουν το μακελιό από το Ισραήλ και να δικαιολογήσουν το περιβόητο δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Δηλαδή το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του κατοχικού κράτους απέναντι στους κατεχόμενους. Πολλά από αυτά τα fake news που αναπαράχτηκαν αμάσυτα από τα αστικά ΜΜΕ και στην Ελλάδα, ξεσκεπάστηκαν μέσα από αποκαλυπτικά δημοσιεύματα στο ριζοσπάστη, καθώς και με άλλες πρωτοβουλίες όπως η ειδική ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποίησε το ψηφοδέλτιο των κομμουνιστών δημοσιογράφων εδώ στην Αθήνα, Αποκαλύφθηκε ένα οριμαγδό κατασκευασμένων ειδήσεων αναφορικά με το τι πραγματικά συνέβη στην επίθεση τη Χαμά στι 7 Οκτώβρη, για τον αριθμό των νεκρών, ο οποίο μειώθηκε στη συνέχεια, για το τι έγινε στα Κιμπούτζ και στο μουσικό φεστιβάλ, καθώ αποδείχθηκε ότι μεγάλο αριθμό Ισραηλινών αμάχων τελικά σκοτώθηκαν από Ισραηλινού βομβαρδισμού, από ντρόουν, ελικόπτερα, μαχητικά αεροσκάφη που θέριζαν αδιακρίτω. Είδαμε τι περιβόητε ιστορίε με τα δίθαν αποκεφαλισμένα μωρά για τις οποίες επιστρατεύτηκε μέχρι και ο Βάιντεν, που είπε ότι τις είδε αυτές τις φωτογραφίες, πριν βγει τελικά το γραφείο του να ανακαλέσει και να πει ότι δεν ισχύει. Ιστορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Είδαμε κατασκευασμένες ειδήσει, ακόμα και για τα δολοφονικά Ισραηλινά πλήγματα μέσα στη λωρίδα της Γάζας, σε νοσοκομεία και σχολεία, τα οποία παρουσιάζονταν είτε ως χτυπήματα σε δίθεν αρχηγία και κέντρα διοίκηση της Χαμάς, είτε τα παρουσίαζαν ακόμα και σαν χτυπήματα που έγιναν κατά λάθο από του ίδιου του Παλαιστίνου και διάφορα άλλα τέτοια. Οι κατασκευασμένε ειδήσει συνοδεύονται από συστηματική αποσιώπηση ή και ελάχιστη προβολή σε ό,τι δεν βολεύει το βασικό αφήγημα. Πόσο μάλλον σε ό,τι δείχνει τη δύναμη τη πάλι των λαών, όπω οι τεράστιε κινητοποίησει αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο, οι οποίε προβάλλονται ελάχιστα σε σχέση με τη μαζικότητα και τη σημασία του, αλλά και συχνά αναπαράγεται μια προσπάθεια να του κολληθεί η ταμπέλα, η ψευδεπίγραφη του δίθεν αντισημιτισμού ή τη δίθεν υποστήριξη στην τρομοκρατία. Από κοντά έρχονται και άλλε μορφέ. Η λογοκρισία στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Και εδώ χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπω για παράδειγμα η λογοκρισία σε ένα πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη, με το πρόσχημα τη προβολή σκληρών εικόνων, όπω έλεγε, των εικόνων δηλαδή που δείχνουν την σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Έχουμε τα στοχευμένα χτυπήματα εναντίον δημοσιογράφου, με εκατοντάδε Παλαιστίνου δημοσιογράφου και εργαζόμενου σε ΜΜΕ να έχουν σκοτωθεί από τον Ισραηλινό στρατό και δεκάδε άλλου να παραμένουν σε Ισραηλινέ φυλακέ. Έχουμε ακόμα ακόμα και την Ισραηλινή απαγόρευση εισόδου ξένων δημοσιογράφων στη Λωρίδα τη Γάζα, που παραμένει μέχρι και σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη του μακελιού από το κράτο δολοφόνο. Αντίστοιχη είναι η από τον πόλεμο τη πληροφορία και τη προπαγάνδα και στην υπερεστική σύγκρουση στην Ουκρανία άπειρα fake news επιστρατεύτηκαν και εδώ από τις πρώτες μέρες του πολέμου μέχρι σήμερα για την πορεία των μαχών, για τις ακριότητες στις οποίες επιδίδονται και οι δύο πλευρές του εμπεριστικού πολέμου, για τις τεράστιες απώλειες στρατιωτών, όπου κάθε πλευρά φουσκώνει τις απώλειες του αντιπάλου, αλλά τηρεί συγγύη η δίνει ελάχιστα και υποτιμημένα στοιχεία για τις δικές της. Στον πόλεμο τη προπαγάνδα, στρατεύονται και εδώ τα μέσα κοινωνική δικτύωση με πολλού τρόπου. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα ήταν η αλλαγή στι κατευθυντήριε γραμμέ του Facebook, κατευθυντήριες οδηγίε. Το οποίο αποφάσισε εν μέσω του πολέμου να επιτρέπει τα εγκομιαστικά σχόλια για το ουκρανικό νεοναζιστικό τάγμα Αζόφ, όταν λέει αυτά αναφέρονται στην υπεράσπιση τη πατρίδα. Επιτελεία προπαγάνδας του ΝΑΤΟ, των ΙΠΑ και μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων είχαν λάβει θέση στην Ουκρανία πολύ πριν το 2022, εντείνοντα βέβαια τη δράση του αμέσω μετά, μεταξύ άλλων με σημειώματα και ραβασάκια σε μέσα μαζική ενημέρωση και δημοσιογράφου, με κατευθύνσει, με κατάρτιση ολόκληρων καταλόγων, με σωστέ και λανθασμένε φράσει για τι ειδήσει που αφορούν την Ουκρανία. Κάθε πλευρά τη σύγκρουση επιδιώκει να περνά την πληροφόρηση αποκλειστικά από τα δικά τη φίλτρα, το Ευρωατλαντικό στρατόπεδο που δήθεν κόπτεται για την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του τύπου και διάφορα άλλα τέτοια προχώρησε σε απαγόρευση μετάδοσης ρωσικών καναλιών, ρωσικών ισογραφικών ιστοσελίδων και πρακτορείων. Αντίστοιχα, στη Ρωσία, με νομοθέτηση ποινών για αυτό που λένε διασπορά ψευδών ειδήσεων για το ρωσικό στρατό για δυσφήμιση του ρωσικού στρατού και δικαιολόγηση της τρομοκρατίας, ασκούνται διώξει και επιβάλλονται πολύχρονες ποινές φυλάκισης σε όποιον αμφισβητήσει το επίσημο αφήγημα της ρωσικής κυβέρνησης για την εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπως την αποκαλεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια φράση κλισέ που λέει ότι το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και στις συνθήκες της μπεριστικής ειρήνης η αλήθεια δεν καλοπερνάει. Αν ωστόσο στις λεγόμενες ειρηνικές συνθήκες υπάρχει μια φορά επιχείρηση διαστρέβλωσης της πραγματικότητας από τα αστικά επιτελεία, σε συνθήκες συμπεριαλιστικών συγκρούσεων και πολεμικής προπαρασκευής για ευρύτερες στρατιωτικές αναμετρήσεις, αυτό ισχύει στο πολλαπλάσιο. Στις σημερινέ συνθήκες που πρέπει να δυναμώσει η ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο, είναι αναγκαία η πολύ καλή γνώση των εξελίξεων. Η συνεχής ενημέρωση μέσα από το ριζοσπάστη, μέσα από το 902, η εμβάθυνση μέσα από την αυτογραφία της ΚΟΜΕΠ, όπως και της Διεθνούς ΚΟΜΕΠ, που και οι δύο στο τρέχον τεύχο του φιλοξενούν πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα αφιερώματα για τον υπεραριστικό πόλεμο, φωτίζοντα διαφορετικέ πλευρέ του, όπω και τη στάση που παίρνουν οι κομμουνιστές στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε. Είναι αναγκαία αυτή η αξιοποίηση του κομματικού τύπου για την αποκάλυψη και την απόκρουση των προσχημάτων για του συμπεριλημματικού πολέμου και για την εμπλοκή τη Ελλάδα, για την κατανόηση και την ανάδειξη του πραγματικού χαρακτήρα των εξελίξεων, για την ανάδειξη των λαϊκών κινητοποίησεων και των αντιστάσεων που δυναμώνουν σε πολλέ χώρε του κόσμου, ακόμα και μέσα στον πυρήνα του Ευρωατλαντικού μπλοκ. Με αυτά τα εφόδια ενισχύουμε την πάλι ενάντια στον εμπαλιστικό πόλεμο, την αλληλεγγύη σε όλου του λαού που βρίσκονται στο στόχαστρο. Δυναμώνουμε κι άλλο τον αγώνα ενάντια στην πολύμορφη εμπλοκή τη χώρα μα στου υπεριαλιστικού σχεδιασμού, στους, στους οποίου στηρίζουν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου. Ενισχύουμε την πάλη για τον απεγκλωβισμό τη Ελλάδα από τι υπεριαλιστικέ ενώσει με τον λαό κυρίαρχο στον τόπο του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ελταχήρ. Τώρα τον λόγο θα πάρει ο Νίκος Γαρδίκης. Σύντροφοι και φίλοι, συντρόφισσες και φίλες, βρίσκομαι εδώ για να σας μεταφέρω μια εμπειρία από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, μια συλλογική εμπειρία. Πριν απ' όλα όμως να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Τους εμπειριαλιστικούς, τους άδικους πολέμους, τους σχεδιάζουν, τους κατευθύνουν και τους διοικούν οι με τα πολιτικά και στρατιωτικά επιτελεία τους. Αυτοί όμω που πληρώνουν, αυτοί που κατασκευάζουν τα όπλα, αυτοί που τα γεμίζουν, που στοχεύουν, πυροβολούν, τραυματίζονται και πεθαίνουν, είναι οι λαοί. Οι λαοί είναι αυτοί που μπορούν να αρνηθούν. Ο λαό είναι αυτό που μπορεί να σταματήσει έναν άδικο πόλεμο. Αυτό μπορεί και να ανακατευθύνει το σκόπευτρο. Τελικά ο λαό, η επίστρατη, το ένστολο προσωπικό, μόνιμο ή σε θητεία, είναι αυτοί που έχουν τον τελευταίο λόγο αν το αποφασίσουν. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τα κανόνια που μα εμπλέκουν στου υπεριαλιστικού πολέμου. Μπορούμε σήμερα να κάνουμε του εφιάλτες των αστών και των κυβερνήσεών του πραγματικότητα. Ο λαό και η νεολαία μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω αν τα αποφασίσει. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφικτό σήμερα να αφοπλιστεί κάθε υπεριαλιστική εμπλοκή τη χώρα μα όπω και το 1999. Ένα τέτοιος, άδικος, ένας συμπεριαλιστικός πόλεμος ήταν και ο πόλεμος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στην Κυγκοσλαβία που κορυφώθηκε το 1999. Τότε που το πλήρωμα του αντιτορπιλικού Θεμιστοκλής, οι διαμαρτυρίες των στρατευμένων, οι οικογένειες του πληρώματος και ο λαός έγιναν μια αγροθιά. Τότε που ναύτε και μόνιμοι του πληρώματος κατάφεραν να κρατήσουν παγωμένα τα κανόνια του Θεμιστοκλής. Τότε που αρνήθηκαν να πυροβολήσουν τότε που ένα από τα ισχυρότερα πλοία του πολεμικού στόλου της χώρας μας έπλεε βουβό, απίθαρχο, άπραγο και αναξιόπιστο στα μάτια του Αμερικανού Ναβάρχου. <Και> Σύντροφοι και φίλοι, πριν 25 χρόνια, ήταν άνοιξη του 99. Η είδηση όπως πάντα διαδόθηκε πολύ πριν την επίσημη διαταγή. Το αντιτορπιλικό θεμιστοκλής θα έπλεγε για την εμπόλεμη Αδριατική θάλασσα υπό τις διαταγές του Αμερικανού Ναβάρχου. Ατελείωτε συζητήσει στα καταστρώματα. Κανένα δεν είχε ύπνο. Σφιγμένα χείλη. Όλοι καταλάβαιναν τι συμβαίνει. Όλοι ήταν οργισμένοι. Άλλο έλεγε τίποτα δεν γίνεται, αυτό μα διατάξανε. Σε πηγαδάκια κάτω των εκτοξευτήρα εξο... πυράβλων σκαρώναμε μια επιστολή διαμαρτυρία στο πόδι. Άλλοι πρόβαραν αυτά που θα λέγαν το πρωί στην αναφορά υπάρχου. Στο καρέ υπαξωματικών και στο άλλο των αντιπασφιστών οι συζητήσει άναβαν, φώναζαν, μάλωναν. Στι συζητήσει τα βράδια εντάχθηκαν σχεδόν όλοι οι ναύτε του Αντιτορπιλικού κοντά, κοντά 120 στρατεύσιμοι. Τώρα πια ο πόλεμο έφτασε στα σπίτια μα. σω τότε όσοι ήρθαν να υπηρετήσουν την πατρίδα, ετοιμάζονται να υπηρετήσουν τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον πόλεμό του. Εναντίον ενό λαού, του Ιουγκοσλαβικού. Οι δηλώσει των τότε υπουργών του Πασόκ δεν διέφεραν από αυτέ των σημερινών τη Νέα Δημοκρατία προ τα πληρώματα των φρεγατών που φεύγουν τώρα για Ερυθρά Θάλασσα όπω ο Υπουργό Άμυνα τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Δένδια, που πριν δύο μήνε είπε προ το πλήρωμα ότι τη συγκεκριμένη αποστολή, ακόμα και αν δεν την είχε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να την προτείνει η χώρα μα. Επειδή στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Σουέζ διακυβεύονται τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών. Ακόμη πιο ανάλογη, αντίστοιχη ήταν η διαταγή που εξέδωσε πριν μια εβδομάδα το Τρίτο Σώμα Στρατού ότι θα στέλνει όποιον επιθυμεί το επιτελείο Χωρί καν να ρωτήσει στη Βοσνία, στην κατοχική δύναμη του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι και το 1999, ο Υπουργό Άμυνα τη κυβέρνηση του Πασόκ, ο Άκη Τσοχατζόπουλο, για όσου δεν θυμούνται, ήταν αυτό που λίγα χρόνια μετά μπήκε στη φυλακή για τι μίζε από του νατοικού εξοπλισμού. Είπε ο Τσοχατζόπουλο, λοιπόν, ότι έχουμε δεσμεύσει στο ΝΑΤΟ. Ο τότε Πρωθυπουργό του Πασόκ, σημείτη αλοχία του ΝΑΤΟ, είπε. Θα στείλω τους Έλληνες στρατιώτες όπου θέλω, χωρίς κανέναν περιορισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε Ρέπας, προσπαθώντας να τρομοκρατήσει και να αποτρέψει αντιδράσεις, όταν ρωτήθηκε τι θα πράξει η κυβέρνηση για τον ναύτη Γαρδίκη Νίκο, απάντησε. Θα ισχύσει αυτό το οποίο προβλέπει ο στρατιωτικός κώδικας. Νομίζω στην πορύπτωση αυτή θα θεωρηθεί λιποτάχτης. Και ξέρετε πώς τιμωρείται ο λιποτάχτης, συμπλήρωσε ο λοβέρδο, ο μετέπειτα του Πασόκ. Την ώρα που ο λαό τη Ελλάδα και το πλήρωμα του πλοίου δίνανε τη μάχη ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή τη χώρα, η Σοσιαλδημοκρατία έπαιζε για άλλη μια φορά τον ιστορικό βρώμικο ρόλο τη. Ο Νταλέμα τη Ιταλία και ο Σιμίτη τη Ελλάδα συναγωνίζονταν ποιο θα δώσει περισσότερο γη και είδωρ στου δολοφόνου του ΝΑΤΟ. Η επιστολή μου δημοσιεύεται στις 14 Απρίλη του 99. Εκφράζω την κατηγορηματική μου αντίθεση στην υποχρεωτική συμμετοχή μου με οποιοδήποτε άμεσο ή έμεσο τρόπο στην υλοποίηση ή διευκόλυνση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ. Την αντίθεσή μου να γίνω συνεργό στο έγκλημα, στο αιματοκύλισμα του λαού τη Ιγκοσλαβία που διαπράττουν οι πραγματικοί τρομοκράτε των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό αρνούμε. Δεν δέχομαι να μπω υπό δύο σημαίε. Η σημαία του ΝΑΤΟ δεν μου ταιριάζει όπω δεν ταιριάζει σε κανένα Ελληνόπουλο. Έχω σημαία. «Έχω πηξίδα», έγραφε η επιστολή. Και η πηξίδα του λαού και του πληρώματος του ελληνικού αντιτορπιλικού έδειχνε ελπίδα, δύναμη, ψυχή, αγώνα κόντρα στα πολεμικά εμπειριαλιστικά σχέδια. Της κυβέρνησης η πηξίδα έδειχνε αντίθετα. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, πύραυλοι, νεκροί, φωτιά, ερήπια. Αναπόφεκτη η σύγκρουση. Τσουνάμι επιστολών διαμαρτυρία και συμπαράσταση των φαντάρων. Το Θεμιστοκλή γίνεται σύμβολο τη άρνηση εμπλοκή στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Ναύτε, μηνύτε, στρατιώτε από όλη την Ελλάδα στέλνουν δημόσιε, επώνυμε, ανώνυμε ομαδικέ επιστολέ. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, καμία εμπλοκή, κανένα φαντάρο έξω από τα σύνορα. Και ΒΟΠ, Αλαμίνας, Αλαμίνα, πολεμικά πλοία, ναύσταθμο Κρήτη, στρατόπεδα Εύρου, νησιών Ανατολικού Αιγαίου, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αττική. Οι αναφορέ και οι επιστολέ του κατακλείζουν τα μέσα ενημέρωση. Τα βράδια μετά την νυχτερινή κατάκληση στο πλοίο, οι ναύτε συζητάμε. Ο αρχικά στενό κύκλο μεγαλώνει. Διαφωνίε, εντάσει, τσακωμοί, συμφωνίε, αποφάσει, φόβο, εμψύχωση. Δυνατά συναισθήματα, πρω πρωτόγνωρα για όλου. Στου διαδρόμου, οι παξωματικοί μα φύγουν το χέρι, στα γρήγορα. Η αντίδραση στη συμμετοχή του πλοίου απομονώνει τη διοίκηση. Οι ανθιπασπιστέ καλούν τον κυβερνήτη και του δηλώνουν ότι δεν θα γεμίσουν. Σε καμιά περίπτωση δεν θα βομβαρδίσουν την Ιουγκοσλαβία. Οι επιστολέ του πληρώματο πολλαπλασιάζονται. Ναύτε, υπαξωματικοί. Ένα υποπλήρχο δηλώνει ότι δεν ακολουθεί. Τον στέλνουν αυτοδικείο. Οι μέρε περνούν. Το κύμα συμπαράσταση δίνει νέα όθηση στι αντιπολεμικέ συγκεντρώσει. Τα ΜΑΤ φυλάνε τον Ναύσταθμο. Στο πέραμα γίνονται έλεγχοι. Ο Ναύσταθμο πολιορκείται από τα εργατικά σωματεία τη ζώνη του περάματο. Αποφασίζεται από τον κυβερνήτη η ακύρωση όλων των αδειών εξόδου του πληρώματο. Οι ναύτε ζητάνε να ξεκινήσουν ξανά οι αναφορέ υπάρχου που τι είχαν απαγορεύσει. Δεν απαντάνε σε κανέναν. Αρχίζουν ξανά οι έξοδοι. Ξημερώματα 21η Απρίλη 1999. Όλο το πλήρωμα στα καταστρώματα παραταγμένο. Είμαι σε παράταξη στην πλώρη με το βλέμμα προ τη Σαλαμίνα. Η κοινοσούρα είναι γεμάτη λαό. Συγγενεί, φίλοι, εργάτε, πανό. Τα αυτοκίνητα κορνάρουν και αναβοσβήνουν τα φώτα προ το πλοίο. Την ησυχία τη αυγή σκίζουν τα συνθήματα από την ακτή. Ακούγονται πεντακάθαρα. Κανένα φαντάρο στην Ιγκοσλαβία. Εμεί δεν πολεμάμε για είπα Γερμανία. Οι ναύτε αμήλυτοι τα κρίζουν. Ο κυβερνήτη βρίζει από τη γέφυρα. Ήθελε ψυχή για να μην σε προδώσουν τα πόδια σου. Πάμε πόλεμο. Ω μη θανάτου. Η διοίκηση πήρε μέτρα. Γυμνάσια κάθε 12 ώρε. Μα χωρίζουν σε εξαωρίε και πόστα. Άδικο κόπο. Ήμασταν παντού. Η σημαία του ΝΑΤΟ που κοιμάτιζε αρχικά στον ιστό Βρέθηκε να πλέει στην Αδριατική θάλασσα. Υπογραφέ, νέε επιστολέ, νέε αναφορέ. Γυρίστε μα πίσω, δεν υπηρετούμε τον Άτομο. Οι αντιδράσει συνεχίστηκαν στα νερά τη Αδριατική και στον πάρη τη Ιταλία, μέχρι που τελείωσε ο πόλεμο. Ούτε μια σφαίρα σύντροφη δεν βγήκε από τι σκάνε των όπλων του πλοίου. Ο ελληνικό λαό είχε γίνει μια γροθιά απέναντι στην κυβέρνηση και του μακελάριδε των Βαλκανίων. Το αντιτροπιλικό Θεμιστοκλήσ έπλεε βουβό, απίθαρχο, άπραγο και κυρίω με παγωμένα πυροβόλα και εκτοξευτήρε πυράβλων. Αυτή η ναυμαχία είχε νικητέ και ιτημένου. Οι φυλακές, οι δυσκολίε και οι άλλε ποινέ είναι παράσιμα στο στήθο κομμουνιστική νεολαία και του ΚΚΕ. Οι ναύτε νίκησαν. Ο ελληνικό λαό νίκησε. Οι λαοί των Βαλκανίων δεν ξεχνάνε. Οι κυβερνήσει στο ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πήραν το μάθημά του. Για μα, τον ελληνικό λαό, το αντιτορπιλικό θεμιστοκλή αποτελεί σχολείο οργανωτικότητα, αυτοθυσία, πρωτοβουλία, εφευρετικότητα, ψυχική δύναμη και κυρίω συντροφικότητα που γεννήθηκε και ορίμασε κάτω από το φωτισμένο από του Αμερικανού πυράβλου ουρανό. Εμεί 25 χρόνια μετά είμαστε πιο πολλοί, πιο δυνατοί, πιο έμπειροι. Σήμερα η ελπίδα παραμένει ζωντανή. Αν σήμερα το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να ανασυντάσσεται δυναμικά, αν η επίθεση του κεφαλαίου δεν περνάει αμαχητή, αν σήμερα μπορούμε να μιλάμε για την ενίσχυση ενό νέου ελπιδοφόρου ρεύματο αμφισβήτηση τη κυρίαρχη πολιτική, είναι γιατί το ΚΚΕ στι κρίσιμε στιγμέ και χωρί να υπολογίσει κόστο, αψήφισε τι ειρήνε τη υποταγή. Δεν ταλαντεύτηκε. Δεν έκανε βήμα πίσω από τη θέση του. Η ελπίδα γεννιέται μέσα από την άρνηση του ΚΚΕ να συμμετέχει σε αστικές κυβερνήσεις. Ο καπιταλισμός δεν εξανθρωπίζεται. Ανατρέπεται από τους λαούς. Μπροστά μας έχουμε μια περίοδο που μαζί με δυσκολίες εμπεριέχει νέες σημαντικές δυνατότητες. Οι δυσκολίες ελιγμών και τα διέξοδα των αστικών κυβερνήσεων μπορούν να γίνουν ερωγμές από όπου θα διακρίνεται φως, ελπίδα, δύναμη. Ο λαός με την καθημερινή του πάλι ενάντια στον εμπειριαλιστικό πόλεμο ανοίγει δρόμο στη δική του εξουσία, στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σε όλη την υπερκατοντάχρονη ιστορία του, το κόμμα μας δεν έχασε τους δεσμούς που το συνδέουν με το ένστολο προσωπικό. Οι ένστολοι, παιδιά του λαού, είτε θητείας είτε μόνιμοι, έχουν το δικό τους χρέος στο πλευρό του λαού. Να σπάσουν κάθε τείχο που χτίζουν επιτελεία ανάμεσα σε εκείνους και το λαό. Οι έστολοι έχουν τη δική τους θέση στην καθημερινή μάχη που δίνει ο λαός για τα δίκια του. Καλή δύναμη, σύντροφοι. Θα νικήσουμε. Ευχαριστούμε τον σύντροφο. Θα συνεχίσουμε με τις παρεμβάσεις. Πρώτο ο Δημήτρης Μιχαλάκης. Ναι. Καταρχάς, να ευχαριστήσω... Γεια σας, σύντροφοι. Γεια, σύντροφοι σας. Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Να ευχαριστήσουμε εδώ πέρα το, την ΚΝΕ και το κόμμα για την, για την πρόσκληση αυτή που μας έκανε και για την τιμή, ε, ειδικά στα 50 χρόνια του φεστιβάλ. Ε, ε, είχα μαζέψει κάποια πράγματα να πω. Με έχει καλύψει πάρα πολύ ο σύντροφος, ο, σε υπερθετικό βαθμό ο σύντροφος, ο Γιώργος ε, ε, Εγώ να πω ότι είμαι φωτογράφος, φωτορεπόρτερ, είμαι 20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Ε, δεν είμαι ο κλασικό ε, φωτο, ε, φωτογράφο πολέμου, αν και έχω βρεθεί σε εμπόλεμε ζώνε. Ε, έχω κάποια πράγματα να πω και για το προσφυγικό, αλλά επειδή θέλω να σα κάνω μια μικρή περιήγηση ε, από την εμπειρία μου που είχα στην, ε, στη Συρία και στην Ουκρανία το 2011 και το 2022 θα ήθελα να ακούσω και του συντρόφου εδώ πέρα, ειδικά τον Άρη, ξέρω για το προσεγγικό μα ίδιο πράγματα. Συγνώμη, Άρη, που σου δίνω την πάσα. Ειδικά την περίοδο του, του 2015 που είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ασχολήθηκα με τη φωτογραφία επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο ε, είχε και μια κοινωνική προέκταση. Πάντα με αφορούσε το τι συμβαίνει, ε, ε, στη γειτονιά μου, στον κόσμο, πώς διοπορίζονται οι άνθρωποι. Έχω κάνει πάρα πολλές αποστολές με αυτό που λέμε δικά μου μπάντε, δηλαδή δούλευα σε περιοδικά και ό,τι λεφτά μάζευα πήγαινα σε τέτοια μέρη. Έχω βρεθεί στην Απχαζία, μια περιοχή αυτόνομη, στη Γεωργία, κομμάτι της, της διαλυμένης Σοβιτικής Ένωσης μετά τις ανατροπές. Να ξεκινήσω από τη Συρία. Ε, στη Συρία φτάσαμε κάποια στιγμή το 2011, φύγαμε από εδώ, με το, ήμουν μαζί με τον Γιώργο. Ε, όλα μου έχουν κάνει εντύπωση, αλλά έχω σημειώσει κάποια πράγματα τα οποία έτσι με, μου κάνουν παραπάνω εντύπωση. Ε, το πρώτο πράγμα που, που συναντήσαμε μπαίνοντα στη Συρία, και όταν λέμε μπαίνοντα, μπαίν, μπήκαμε. Με, δεν υπήρχαν συνοριακοί σταθμοί, δεν είχαμε διαβατήρα. Ουσιαστικά μπήκαμε νύχτα με, με κάποιου ανθρώπου που μα βοηθήσαν να μπούμε μέσα. Ε, Μπαίνοντα στα χωριά, είδαμε χωριά διαλυμένα, ε, δηλαδή μιλάγαμε τον κόσμο. Το καλό είναι ότι είχαμε κάποιου κάποιους, κάποιους ανθρώπου οι οποίοι ήταν μετανάστε στην Ελλάδα, ξέρανε τη γλώσσα και αυτοί μα βοηθήσαν πάρα πολύ. Άρα μπορούσαμε να, να, επικοινωνήσουμε. Το, δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή ότι ήμασταν σε ένα χωριό, στην αυτό είναι ένα, ένα χωριό κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, ε, και μιλάγαμε με κάποιου ντόπου και μα λέγανε: Ξέρω εγώ το έδεικο ότι βλέπουμε αυτό που συνέβαινε, ξέρω εγώ, στην Τινησία, ε, στην Αίγυπτο. Και ήμασταν στα χωριά μα, λέγανε εντάξει, οκ. Okay. Και μέσα σε ένα χρόνο το χωριό εδώ πέρα λέει: παιδιά είχε ξέρω εγώ 3.000 κατοίκου και έχουν φύγει ήδη 1.500. Ε, συνεχίζοντας, κάποια στιγμή έχουμε βρεθεί σε ένα, πάλι σε ένα χωριό το οποίο επειδή μαζευόταν πάρα πολλοί κόσμοι για να. Για, λέει, για, μέλη, για να φάνε ε, τι ημέρε έξω από φούρνου, έξω από, από καταστήματα, ή όπω λειτουργούσαν ή όπω υπολειτουργούσαν, ε, η, 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 κυβέρνηση του Άσαντ ε, του Άρα αυτοί είχαν να αποφασίσει, μάλλον για, για στρατηγικού λόγου, ε, τα βράδια. Ε, κάποιοι στιγμή λοιπόν σε ένα φούρνο, εμείς είχαμε την εντύπωση ότι ο, στρατό στρατός που έχει φτιαχτεί από τους αντάρτες είναι ένα στρατός ο okay, με τα δικά του θέματα, αλλά είχε μια, είχε μια φιλολαϊκή κατεύθυνση. Δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας και αυτό που συνέβαινε την περίοδο 40-44 με το ΕΑΜ. Πήγαμε, στο, πήγαμε λοιπόν στο, σε έναν φούρνο και η πρώτη εντύπωση του λέει, το τσιμπάω το, τον γύρω του λέω, ρε του λέω εδώ πέρα αυτή δεν μπορεί να πληρώνουν. Παίρνουν ψωμιά τους, είχαν βάλει και πληρώνανε. Ε, αυτό μου κάνει μια, μια κακή εντύπωση. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν φτάσαμε στο Χαλέπι, εκεί είδαμε αυτό που λέμε και σαν ακόμα ότι ο πόλεμος είναι ξενόφερτος, είδαμε Τούρκους, κάποια στιγμή ήθελα να ανάψω ένα τσιγάρο, δεν είχα αναπτύρα, είδα κάτι τύπο με κάτι όπλα, λέω έχεις αναπτύρα και μου έδωσε ένα αναπτύρα της Μεσίκτας. Τουρκική ομάδα. Του λέω, τι είναι αυτό. Μου λέει, από την Τουρκία είμαστε. Ε, βρήκαμε ανθρώπους, ξέρω εγώ, που ήταν ε, κομμάτω ε, των Βρετανών, ε, ε, κομμάτω Βρετανών, οι οποίοι ήταν ε, και καλά φυλάγανε το CNN, που είχαν έρθει να πάνε στην έντευξη. Το 2022 ε, πήγα στην Ουκρανία. Ε, επειδή έχω ταξιδέψει όπως σας είπα πριν, σε, σε πολλά μέρη στις χώρες της Πρόσφυγής Ένωσης, έχω φτάσει μέχρι την υπερδυστερία... Ε, και σε άλλα μέρη, και στο Βόρειο Κάφκασο και στην. εν πάση Λοιπόν, το κομμάτι του τη εξαθλίωση αυτών των λαούτων το είχα δει. Αυτό που μου έκανε πάλι παραπάνω εντύπωση είναι όταν έφτασα, ας πούμε, στην Οδυσσό. Κάθε πρωί ο Γιώργο και τα παιδιά ήταν, ήταν στο, στο Κίεβο, κάθε πρωί έβγαιναν και του έπαιρναν τηλέφωνο. Ε, ε, η επαιτία στο δρόμο ήταν, ήταν σε υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή, μια πόλη που έχει τόσο πλούτο κόσμο ήταν εξαθλειωμένη. Κάποια στιγμή έπαιρνα δύο πακέτα τσιγάρα για να δώσω στην τράκα που μου κάνανε. Το άλλο κομμάτι που θέλω να πω είναι κάποια στιγμή φτάσαμε στο, φτάσαμε στο Χάρκοβο μετά από κόπο και βάσανα. Γιατί η, η σειροδρομική γραμμή από την Οδυσσό στο Χάρκοβο είναι γύρω στι 5-6 ώρε, και κάναμε 15. Ε, αυτοί που μας υποδεχτήκαν εκεί πέρα ήταν Ουκρανοί εθελοντέ υπέρ του στρατού και τα χρέστα μου, οι οποίοι είχαν τσαντάκια μολόναβε, α πούμε, πάνω. Κανονικά, μολόναβε. Ε, Ένα από αυτού ήταν και τον Παπαδόπουλο, το, το, δικτάτορα. Τώρα θα ήθελα να πω κάτι για το, θα, όπως σας είπα, για το προσφυγικό, αλλά α το αφήσω να τα μπουν τα παιδιά. Γιατί εμένα, ας πούμε, να πάω και σε αυτό το κομμάτι, ότι πάντα μου είχε, έχω ένα, κόμπο στο, στο σωμάχι μου όταν ακούω αυτόν τον διαχωρισμό ε, πρόσφυγα μετανάστη. Ε, με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώ να το διαχειριστώ. Εντάξει, ξέρω ότι υπάρχει νομικό όρο τι είναι πρόσφυγα. ένα ο οποίο εντάξει, οκ. Okay. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μιχαλάκη. Και τώρα το λόγο θα πάρει ο Άρης Μεσσίνης. Ε, Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ε, να συμπληρώσω λίγο στο ότι. Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια. Πέρα από την αλήθεια, που γι' αυτό κύριο ρόλο παίζει, ε, παίζουν τα ΜΜΕ πάνω σε αυτό, στο πόσο θύμα είναι η αλήθεια στον πόλεμο, ε, είναι και οι λαοί, ένστολοι και μη, ε, ενώ την άλλη ώρα κάποιοι άλλοι τριβούν τα χέρια του, γιατί θησαυρίζουν μέσα από το θάνατο του, των λαών. Ε, λίγο με, τα, με το ρόλο των ΜΜΕ, ήθελα να πω κα, κάποια πράγματα για το πόσο εύκολα και περίτεχνα μπορεί να δημιουργηθεί μία αντίληψη στην κοινή γνώμη και πόσο απροκάλυπτα πια γίνεται, γιατί αυτό το βλέπαμε πάντα, αλλά τώρα πια είναι απροκάλυπτα, πόσο εύκολα μπορείς με στους τίτλους και το παιχνίδι των λέξεων να παραπλανήσεις αυτόν που θέλει να ενημερωθεί. Δηλαδή, ε, σκοτωθήκαν για παράδειγμα από μία επίθεση κάποιοι λες, και σκοτώθηκαν από μόνοι τους ή άμα συμφέρει το οποιοδήποτε μέσο που εξυπηρετεί οποιαδήποτε συμφέροντα πώς μπορεί να εμβαθύνει σε λεπτομέρειες και να σου πει ποιο, που, γιατί. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο βλέποντας και ζω... ζώντας και δουλεύοντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο με εξοργίζει. Και ίσως θα πρέπει λίγο να είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί με το, με το τι ενημέρωση παίρνουμε και ταυτόχρονα να πρέπει να καταλάβουμε, να διαχωρίζουμε ποιος είναι ποιος και τι κάνει σε αυτή τη δουλειά. Έχω την τύχη να δουλεύω σε ένα μέσο το οποίο είναι ε, παράγει η είδηση, είναι η πρωτογενή είδηση. Και από εκεί και πέρα μοιράζεται σε διάφορα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε εφημερίδες, σε τέτοια. Και αντιμετωπίζω, έρχομαι σε διένεξη πολλές φορές με ανθρώπους έτσι που συζητάμε για τη δουλειά, που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια παγκοσμίω. Οι οποίοι κάποιοι είμαστε κάτω και παράγουμε είδηση, είμαστε στον δρόμο, ρισκάρουμε τη ζωή μα, οτιδήποτε. Και ταυτόχρονα δεν έχουμε όμω τον απόλυτο έλεγχο στο τι θα βγει για να ενημερωθεί ο κόσμο. Εμεί θα παράξουμε μια είδηση, θα δώσουμε ένα υλικό πολύ Μεγάλο. Από εκεί και πέρα το κάθε μέσο θα επιλέξει και θα παρουσιάσει την εικόνα που κάνουμε εμείς με τον τρόπο που το συμφέρει και ό,τι κομμάτι το συμφέρει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί νομίζω για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Κάποιοι κάνουμε μια δουλειά με μεγάλα ρίσκα αλλά αυτή η δουλειά δεν ελέγχεται απόλυτα από εμάς. Από εκεί και πέρα ο έλεγχος που δεχόμαστε σε... Σε μπόλεμε ζώνε που μιλάμε τώρα, εμεί οι ίδιοι ε, κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, ασχολούμαι με το πολεμικό ρεπορτάζ 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, ξεκινώντα από τη Λιβύη. Και μπορώ να σα πω ότι όποτε έχουμε την τύχη, κυρίω κάνω πρώτη γραμμή, όποτε συμφέρει να υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει, όποτε δεν συμφέρει, μα αποκλείεται. Μερικά έτσι λίγα ελάχιστα παραδείγματα γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Να πάμε λίγο στην Ουκρανία. Ε, την περίοδο στην αρχή του πολέμου που είχαν φτάσει οι Ρώσοι μέχρι τα προάστια της Ουκρανίας, τις πόλεις που ήταν στα προάστια της Ουκρανίας και είχαν καταλάβει την Πούτσα και το Ερπίν. Είχα την, πήρα ένα ρίσκο και είχα την τύχη να μπω μέσα σε, στο Ερπίν, ας πούμε, και στην Πούτσα στο διάστημα που ήταν οι Ρώσοι εκεί μέσα και την είχαν καταλάβει. Ο Ουκρανικός στρατός με άφησε με δικό μου ρίσκο, θεωρώντα ότι εντάξει, πάμε αφέ να σκοτωθεί, πήγα να σκοτωθεί. Πήγα, δούλεψα, έβγαλα κάποιο υλικό. Όταν φύγαν όμω οι Ρώσοι, ένα διάστημα τεσσάρων ημερών, ε, δεν μου επιτράπηκε, όχι μόνο εμένα, σε κανένα μέσο ενημέρωση που ήταν εκεί κάτω, και εκείνο το διάστημα ήταν ε, χιλιάδε ο κόσμο, Μετρήσαμε εκατοντάδε μέσα, οπότε φανταστείτε προσωπικό. Για τρει με τέσσερι μέρε δεν επιτράπηκε και είχε μπλοκαριστεί η είσοδο σε αυτέ τι δύο πόλει από τον Ουκρανικό στρατό με το πρόσχημα τη ασφάλειά μα. Λε και πιο πριν που μπήκα εγώ με του Ρώσου μέσα, α πούμε, ε, δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλεια. Οπότε εκεί αρχίζει και φτιάχνει στο μυαλό σου κάποιε σκέψει και λε τώρα τι γίνεται, α πούμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι που, λέ, που λέμε για την προπαγάνδα. Να πω μια έτσι πιο παλιά ακόμα μια ιστορία με τη Λιβύη που με είχαν δεχθεί οι τότε αντάρτες ενάντια στο καθεστώς Καντάφ και όλο αυτό το που πουλήσανε το, την ιστορία. Ε, ενώ είσαι εκεί και μπορείς και δουλεύεις, είσαι υποτίθεται κομμάτι μαζί τους γιατί κυρίως κάνω πρώτη γραμμή. Ε, κάποιες στιγμές, να, θυμάμαι μια φορά σε μια μάχη επάνω, ε, πιάσανε κάποιους κανταφικούς ε, στρατιώτες και κάποιους τους ήταν, τους τον και τους πήραν για χμαλό τους και την ώρα που αρχίζανε να τους βασανίζουν στην ουσία, να τους μαχαιρώνουν στα πόδια σε αυτά, ε, όταν με είδαν εκεί και πήγαν να τραβήξω, αρχίσανε μεταξύ τους να μιλάνε ξέσαι, στα, στα, αραβικά, σαχάφι, σαχάφι, μη αυτό, με τραβήξανε στην άκρη, δηλαδή, λες και αυτό το πράγμα δεν ήταν μια αλήθεια που είναι στη φύση, ας πούμε, του πολέμου. Τι άλλο, οι ιστορίες έχουμε απίστευτες, χρόνο δεν έχουμε. Ε, δεν ξέρω τι να πω. δεν μας είναι και το πιο εύκολο πράγμα να μιλάμε στο τσιμόδιμο. <σχεδιά> ναι. Να πούμε τώρα, <σχεδιά> το, 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 πρώτο, το πρώτο αντίκτυπο ενός πολέμου, το προσφυγικό, πώς, χρησιμοποιείται από τις ε, κυβερνήσεις παγκοσμίω. Ας πούμε, όποτε μας συμφέρει, είμαστε ανοιχτοί στους πρόσφυγες, όποτε έχουμε κάνει τη δουλειά μας με το Εργατικό δυναμικό θα έλεγα εγώ που μπορεί να πάρει μια χώρα να δεχθεί, πώς μετά κλείνουμε τα σύνορα, πώς το έκανε και η χώρα μα αυτό που ήταν και λίγο θύμα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Ανοίγουμε, κλείνουμε σύνορα, ε, ο ρόλο των ΜΜΕ εκεί πέρα, ε, πώς δεν εμβαθύνει στο... Για ποιο λόγο υπάρχει το προσφυγικό, γιατί γίνεται το προσφυγικό. Είχαμε, ναι, η κυβέρνηση τώρα της αρι, αριστεράς. Ωραία. Τι ζήσαμε κι αυτή, να είδαμε τη, την, το ανθρωπιστικό της έτσι, πρόσωπο, την είδαμε την ειδωμένη, τη ζήσαμε όλοι. Εντάξει, γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για το προσφυγικό το δικό μας εδώ, ότι τουλάχιστον τη διε, διετία 15-16, μιλάμε μέρες ολόκληρες, δεν μας θάνει το, το, το τετραήμερο του φεστιβάλ. Οπότε δεν ξέρω, δεν μπορώ να βοηθήσω. Απλά λίγο έτσι για, τα, για το ρόλο των μέσων το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε σε αυτά που διαβάζουμε στους τίτλους και πώς να μην τζιμπάμε με όλο αυτό το περίτεχνο παιχνίδι των λέξεων που παίζεται και των τίτλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Μεσίνη και τελευταίος ομιλητής για σήμερα, ο Γιώργος Μουτάφης. Καλησπέρα σας. Μην νομίζω ότι εγώ θα τα πω καλύτερα από τους προηγούμενους. Στο ίδιο επίπεδο είμαι. Απλά ε, για να είμαστε εντάξει απέναντί σα, Δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι. Μιλάμε από καρδιάς. Δεν το κάνουμε συχνά. Ε, απλά είμαστε οι άνθρωποι που σας δίνουν τις εικόνες. Απλά αν θέλετε μια συμβουλή από μένα, σταματήστε να βλέπετε δελτία ειδήσεων. Δηλαδή κλείστε το. Ναι. Ο ορισμός της προπαγάντας. Ε, Έχω να σα πω πολλά πράγματα. Είμαι ένα άνθρωπο που εδώ και 15 χρόνια δουλεύει σε περιοχέ, σε χώρε που υπάρχουν συγκρούσει, πόλεμοι, εμφύλοι, από τη Λιβύη, από τι εξεγέρσει στην Τινησία, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, Ουκρανία είμαι σχεδόν δύο χρόνια. Τώρα είμαστε ανάμεσα, μία είμαστε στην Ουκρανία, μία πηγαίνουμε στο Ισραήλ, στα σύνορα με τη Γάζα. Θέλω να σα βλέπουμε τον άνθρωπο στη χειρότερη του μορφή εν καιρό πολέμου, στον πόλεμο, μπορείς να δεις έναν άνθρωπο να, να, μεταμορφώνεται σε κτίνος. Ε, θέλω να σας πω δύο πράγματα που έχω δει παλιότερα με το, το έγκλημα που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν έχω εργαστεί στη Δυτική Όχθη, αλλά έχω εργαστεί στη Λωρίδα της Γάζας παλαιότερα. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι το συμβαίνει δεκαετίες πίσω. Εγώ είχα μπει στη Λωρίδα της Γάζας ως πιο, πιο νέος ε, είχα πάει ω ως αυτοχρηματοδοτούμενο, ω ως ελεύθερο επαγγελματία μέσω Αιγύπτου. Ε, με κάποιες, μπήκα επίσημα, υπήρχε το πέρασμα τη ΡΑΦΑ τότε και εργάστηκα σχεδόν ένα, ένα, μήνα. Μου είχε κάνει εντύπωση, είχα διαβάσει μια έρευνα ενό φοιτητή, είχε πέσει στα χέρια μου, πώ υπάρχουν τόσο πολλά ψυχιατρία σε μια λωρίδα, σε ένα πληθυσμό που είναι 1,5 εκατομμύριο. Η, η αναλογία είναι πάρα πολύ μεγάλη με τα, και μου έκανε ενδιαφέρον και εργάστηκα μέσα σε, στα ψυχιατρία, έκανα ένα φωτο-ρεπορτάζ και τον ελεύθερο, χρο, ελεύθερο χρόνο μου ε, περπατούσα και τριγύρω, σε διάφορες πόλεις, στη Γάζα, στη Ράφα, να δω πώς ζουν οι άνθρωποι. Μου είχε κάνει εντύπωση, κατέβηκα σε κάποια τούνελ. έβλεπα ότι ε, περνούσαν βασικά αγαθά, δηλαδή αλεύρι, για να κάνουν ψωμί οι άνθρωποι από την Αίγυπτο. Θέλω να σας πω ότι δεν συμβαίνει τώρα, συμβαίνει χρόνια όλο αυτό στη Γάζα. Οι άνθρωποι υποφέρουν. Θυμάμαι ε, ανθρώπους να πηγαίνουν με βαριοπούλες, με σφυριά μεγάλα, έτσι, να σπάνε τα τσιμέντα από βομβαρδισμένα κτίρια για να ξαναφτιάξουν, να σπάνε τα μπετά για να ξαναφτιάξουν τσιμέντο ή πέραν τα σίδερα και τα ισιώνα για να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Ε, θυμάμαι τους ψαράδες που επιτρεπόταν τότε, τώρα δεν ξέρω, νομίζω να δεν υπάρχουν καν ψαράδες τώρα, θυμάμαι τότε ψαράδες να μην μπορούν να ψαρέψουν πιο πέρα από το ένα ναυτικό μήλι. Οπότε η κατάσταση τότε ήταν πάρα πολύ ε, δύσκολη για τους ανθρώπους και άρχισαν να ασχολούμαι και με, και, με, και με τις μετακινήσεις πληθυσμών. Δηλαδή αυτό το ταξίδι με, με έκανε να ασχοληθώ με τα αποτελέσματα του πολέμου. Ε, υπάρχουν χώρες που διαχρονικά και ιστορικά φτιάχνουν, παράγουν πολέμους και υπάρχουν και χώρες που παράγουν πρόσφυγες. Αν σας είχα φέρει φωτογραφίες τώρα θα βλέπατε ένα πνιγμένο, ένα σκοτωμένο, ένα καμένο άρμα μάχης, ε, μια μάνα με ένα παιδί να περνάει μέσα σε μια βάρκα. Είμαστε αυτοί, ε, εμείς είμαστε αυτοί που σας μεταφέρουμε αυτές τις εικόνες. Δυστυχώς με τα παιδιά πιο εύκολα βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη. Δηλαδή εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα δύσκολα βρισκόμαστε. Αλλά ξέρω ότι μπορεί να βρεθούμε στο αλέπο την ώρα εν μέσω βομβαρδισμών. Και να έχουμε πάει χώρια. Χωρίς ή να είμαστε στο Ιράκ, στη Μοσούλη. Ένα... Δηλαδή βρισκόμαστε... Έτσι. Είναι μια ιδιαίτερη δουλειά που κάνουμε. Ε, βέβαια είναι επιλογή μας να πηγαίνουμε, να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, να βάζουμε τους εαυτούς μας σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε επαγγελματίε, πληρωνόμαστε γι' αυτό. Ε, δυστυχώς, τον πόλεμο τον καλύπτουμε μόνο από τη μια πλευρά. Δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον να, να, να είσαι ε, αντικειμενικός. Συγγνώμη που μιλάω, μιλάω τουλάχιστον για τα μέσα που εργάζομαι εγώ. Δουλεύω για ένα από τα μεγαλύτερα ε, γερμανικά μέσα. Ε, ε, δίνουμε πληροφορία σε ένα πολύ μεγάλο κοινό της Ευρώπης, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο εργοδότης να το, να το δώσει. Για παράδειγμα, εγώ έχω κάνει δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις στον Νέτανιάχου. έχω κάνει έξι αποκλειστικές συνεντεύξεις στον Ζελένσκι, έχω κάνει ε, τον Ορμπάν, τον, τον Ούγκρο, κάνω και τέτοια πράγματα ε, και σε ε, περιόδους που έχουν πάρθει πολύ κρίσιμες και ιστορικές αποφάσεις και είμαι μέσα σε αυτό το δωμάτιο και εγώ κινηματογραφώ. Είναι λίγο δύσκολη η δουλειά μα και η ερώτηση είναι τελικά για ποιον δουλεύουμε. Εγώ συχνά πιστεύω ότι δουλεύω για μια πολεμική βιομηχανία. Δηλαδή, φέρτε μα όπλα, φέρτε μα όπλα, φέρτε αν θέλουμε όπλα, θέλουμε βοήθεια. Πού είναι η Ευρώπη, πού είναι το ΝΑΤΟ, μα λένε, ας πούμε, στην Ουκρανία. Και λέω τώρα, είναι δημοσιογραφία αυτό που κάνουμε. Είμαι εγώ κάμεραμαν, είμαι φωτογράφο. Για ποιον εργάζομαι. Ε, και το κυριότερο, για ποιον, σε ποιον απευθυνόμαστε, δηλαδή, για ποιον παράγουμε ειδήσει. Ποιον ενημερώνουμε. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ενημερώνουμε το δυτικό κόσμο. Είναι ξεκάθαρο. Θέλω να κλείσω με ένα θέμα που το έχω βιώσει στο πετσί μου. Είναι η στιγμή που ξε, συχνά συγκινούμε. Λοιπόν, έχει να κάνει με τις μετακινήσεις πληθυσμών. Ε, έχω ασχοληθεί, έχω περάσει, έχω περπατήσει, έχουμε κλάψει, έχουμε κουβαλήσει πεθαμένα μωρά με αυτούς εδώ τους δύο. Έχουμε, είμαστε σε μια τέτοια ε, κατάσταση. Ε, ποιο πληρώνει το τίμημα ενό πολέμου. Και θέλω να κλείσω με αυτό ότι τελικά. Α, για παράδειγμα, στην Ουκρανία, οι λαοί, είτε είναι Ουκρανό είτε Ρώσο, ο, Ρώσος, ο αγρότη, ο εργάτη, ο ταξιτζή, ο φούρναρη, δεν έχει να χωρίσει τίποτα με το Ρώσο. Ο Ρώσο δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με το ότι το τίμημα στον πόλεμο τον πληρώνει όχι ο λαό όλο, τον πληρώνει ο φτωχό ο λαό αυτοί που δεν μπορούν να φύγουν και αυτοί που μένουν πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τους ομιλητές, παρά τον περιορισμένο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε και σας για την παρουσία σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 8 η ώρα, στη Διεθνούπολη ξανά, στην εκδήλωση, στις Γάζα στα Συντρίμια, που σφίγγει ο κλειός, σηκώνει το κεφάλι, ο ήρωας λαός, με τη συμμετοχή των Παλαιστινιακών Οργανώσεων που συμμετέχουν στο φεστιβάλ μας. Γεια σας.